Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Εδώ τώρα θα σας δείξω βασικά πώς κάνω συνήθως το μακιγιάζ μου για μια καθημερινή μέρα. Και μετά αφού κάνω το μακιγιάζ μου θα αναφερθώ σε άλλα θέματα και σε προϊόντα στα επόμενα βιντεάκια. Ξεκινάμε λοιπόν με τη βάση. Αυτή τη στιγμή δεν φοράω καθόλου μακιγιάζ στο πρόσωπο, τίποτα, έχω βάλει μόνο την ενυδατική μου, βλέπετε. Σπυράκια, δυσχρωμίες κτλ. Έχω και τη Σούζη εδώ, ελπίζω να είναι ήσυχη και να μην κάνει φασαρία. Λοιπόν, για να κάνω το μακιγιάζ μου χρειάζεται βέβαια να βγάλω τα γυαλιά μου. Θα ξεκινήσω βάζοντας ένα primer στο πρόσωπο. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ, το Makeup Forever HD, το MOV που έχω. Έχω και άλλα primers, αλλά για προς το παρόν θα χρησιμοποιήσω αυτό. Θα βάλω δύο είναι αρκετά. Τρίβω ανάμεσα στα χέρια και βάζω στο πρόσωπο, σε όλο το πρόσωπο. Σε κάποιο άλλο βιντεάκι που είχα κάνει, μου ζητήσατε να κάνω εκείνο το μακιγιάζ που είχα. Γιατί σας φάνηκε λαμπερή επιδερμίδα. Δεν χρησιμοποιώ συνήθως εκείνο το foundation, γιατί είναι, να σας δείξω κιόλας ποιο, είναι αυτό εδώ. Της Radiant, το Lumi Lift, Illuminating Lifting Makeup, στο χρώμα 02 πρέπει να είναι, ή 03 δεν είμαι σίγουρη, έχει σβηστεί. Αυτό είναι πολύ ωραίο foundation, αλλά είναι περισσότερο για ξηρές επιδερμίδες. Τέλος πάντων τώρα, επειδή μου ζητήσατε συγκεκριμένα αυτό, εγώ τώρα τελευταία συνήθως χρησιμοποιώ το Avon Ideal Flawless στην απόχρωση Nude. Αλλά τώρα εφόσον μου ζητήσατε με αυτό, θα σας κάνω με αυτό. Δεν είναι, δηλαδή. Πολλές φορές βάζω και αυτό. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποιο σφουγγαράκι για να το βάλω, αλλά συνήθως βάζω στα χέρια μου μία ποσότητα. Αφήστε να το βγάλω, γιατί... Τελειώσαμε κιόλας αυτό, βλέπω. Τόσο. Και θα το... Αφού το ανακατέψω έτσι στα δάχτυλα, το απλώνω έτσι στο πρόσωπο για να πάει παντού. Και μετά με τα δάχτυλά μου το βάζω σε όλο το πρόσωπο. Καμιά φορά βάζω και πάνω στα μάτια, άλλες φορές δεν βάζω. Εξαρτάται για πόσες ώρες βάφομαι. Δηλαδή, αν θέλω να βαφτώ το πρωί και να κρατήσει μέχρι το βράδυ, δεν θα βάλω foundation πάνω στα μάτια, θα βάλω κατευθείαν τη βάση ματιών για να κρατήσει σκιά περισσότερο. Όταν βιάζομαι και δεν χρειάζομαι να είμαι, ας πούμε, τέλεια, θα βάλω και foundation πάνω στα μάτια για να πάρει την κοκκινίλα που έχουν τα βλέφαρα και να μην χρειαστεί ιδιαίτερη δουλειά μετά με σκιές. Έχω βάλει λίγο, βλέπω ότι... Ίσως στο πρόσωπο μου να χρειάζεται λίγο παραπάνω. Θα βάλω λίγο παραπάνω. Στις περιοχές, ας πούμε, όπως εδώ, 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 που μπορεί να τραβήξει ακόμα λίγο make-up. Έχω πολλά αγαπημένα foundations. Πάρα πολλά που με βολεύουν, όπως το Makeup Forever, το HD. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το Avon, το Ideal, το Flawless, το Avon, το Long Lasting. Αυτά εδώ της Radiant μου αρέσει. Γενικά, δεν μπορώ να πω ότι χρησιμοποιώ συνήθως κάποιο... το Bourjois, το Healthy Mix λέγεται, νομίζω και εκείνο μου αρέσει πολύ. Είναι από τα καινούρια που έχω. Και ακόμα και από ακριβά foundations μου αρέσουν αρκετά. Εξαρτάται ποιο θα μου έρθει η όρεξη να χρησιμοποιήσω ανάλογα ποια στιγμή. Μετά, από το foundation, θα βάλω concealer κάτω από τα μάτια μου και τους μαύρους κύκλους. Τώρα, τι να σας πω, υπάρχει μια επιλογή από concealer. Σήμερα, ας πούμε, θα φορέσω του Κορέ το concealer, το νούμερο 2. Μου αρέσει το concealer του Κορέ και είναι από έτσι... Το γυρνάς έτσι και βάζεις όπου υπάρχουν μαύροι κύκλοι. Το βρίσκω εξαιρετικά καλλιτικό και πραγματικά δηλαδή πιστεύω ότι ο Κορέας εδώ με τα κονσίλερ
Έχει κάνει καλή δουλειά, όπως βλέπετε. Θα δείτε τώρα. Και μετά με το δάχτυλό μου έτσι λίγο το τραμπονάρω. Το κατεβάζω και λίγο κάτω για να δώσω την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει περισσότερο φως στο πρόσωπο εδώ. Έτσι εδώ το ταμπονάρω. Μόνο εκεί που υπάρχουν μαύροι κύκλοι. Αν η μαύρη κύκλη σας είναι έντονη και ειδικότερα αν η μαύρη κύκλη σας είναι μπλε και πράσινη και όχι καφέ, υπάρχουν δύο είδη μαύρων κύκλων, θα χρειαστείτε ένα corrector πριν από το concealer. Και η δική μου είναι λίγο πρασινοποίη και χρειάζομαι corrector, αλλά όπως σας είπα, άμα το θυμηθώ θα βάλω, άμα δεν το θυμηθώ θα βάλω. Δηλαδή επειδή φοράω και γυαλιά, δεν είναι τόσο αμάν. Μετά από πάνω θα βάλω μια πούδρα. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές πούδρες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Έχω αυτή που είναι πάρα πολύ παλιά, είναι μια loose πούδρα. Το νούμερο 6, Natural Tan, από την Raytheon. Τώρα τελευταία έχω αγοράσει και την Tolerian Taint Mineral της La Roche-Posay που μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά επειδή νομίζω σε εκείνο το βιντεάκι είχα χρησιμοποιήσει αυτήν την πούδρα, θα χρησιμοποιήσω πάλι, την κουνάω. Έχω μέσα ένα powder puff από αυτά. Και με αυτό το τέτοιο βάζω την πούδρα τώρα έτσι, τα μποναριστά, για να μικρύνουν οι πόροι. Αυτό άμα το δείτε, αν παρακολουθείτε τα βίντεο του Ghost Makeup Artist, κάνοντας αυτή την κίνηση εδώ την ταμποναριστή, ουσιαστικά εξαλείφεται την ύπαρξη των πόρων. Γεμίζουν οι πόροι. Είναι σαν μικρές τρυπούλες που μέσα μένει η πούδρα και γίνεται λίγο η επιφάνεια. Το ίδιο κάνω και στη μύτη μου, έτσι ταμποναριστά. Και στο μέτωπο που έχω πόρους, έτσι εδώ ταμποναριστά, βάζω αρκετή πούδρα. Στο όλο πρόσωπο. Εγώ βάζω πούδρα σε όλο το πρόσωπο επειδή έχω ιδιαίτερα λιπαρή επιδερμίδα και κάτω από τα μάτια, για να μπορέσω να βάλω το κονσίλερ στη θέση του και να μην φύγει και να μην μπει μέσα στις ρητίδες των ματιών που έχω και δημιουργηθούν περισσότερες ρητίδες. Βάζω αρκετό και εδώ, γιατί όπως σας είπα έχω λιπαρό πρόσωπο και αν δεν βάλω αρκετή πούδρα, σε δύο ώρες θα στάζει το make-up από το πρόσωπό μου. Βέβαια υπάρχει και ένα μυστικό primer, το οποίο άμα το βάλετε δεν υπάρχει περίπτωση να λαμβάνει στο πρόσωπό σας. Αλλά αυτό το μυστικό θα σας το αποκαλύψω σε αργότερα βίντεο, για να έχετε αγωνία. Λοιπόν, αφού τελειώσω με το powder puff, θα πάρω ένα πινέλο πούδρας και θα πάρω την περίσσια πούδρα, έτσι, γενικά πάνω από τα πρόσωπα, για να μην έχω πάρα πολύ πούδρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω τελειώσει ουσιαστικά με το πρόσωπο. Βλέπετε ότι λίγο πολύ δεν υπάρχουν, έχουν καλυφθεί τα περισσότερα. Θα μπορούσα να είχα βάλει και κονσίλερ πάνω σε κάποια μικρά σπυράκια που ίσως να έχω, αλλά και αυτό είναι λεπτοδουλειά και το αφήνω για καθημερινή χρήση. Τώρα, από εδώ και πέρα, για να φαίνεται υγιές στο πρόσωπο, χρειαζόμαστε ένα bronzer και κάποιο highlighter. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάρα πολλά. Υπάρχουν άπειρα στην αγορά. Εγώ τώρα για αυτή τη φορά θα βάλω κάτι πολύ φθηνό. Περιμένετε κιόλας να το βρω, γιατί δεν το έχω εδώ στο τραπέζι μου. Θα βάλω κάτι πολύ φθηνό. Είναι από το... Να βάλω... Από το κινέζικο δεν μπορείτε να το βρείτε. Δηλαδή, αν δεν έχετε κάποιο κινέζικο, θα βάλω από την εταιρεία Gabrini, η οποία είναι στα Condo Center και είναι πάρα πολύ φθηνή εταιρεία, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα της. Και θα βάλω και highlighter και bronzer από αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, το bronzer είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσω. Και είναι το νούμερο 4. Δεν φαίνεται, δεν πειράζει, θα βασιστείτε σε αυτά που λέω. Και το highlighter είναι αυτό πάλι από την εταιρεία Gabrini. Και είναι το νούμερο 2.
Και τα δύο είναι τερακότα powder και τα δύο είναι πολύ φθηνά. Είναι ρώσικα. Είναι τουρκική προελεύσεω. Ελπίζω να μην έχετε πρόβλημα με αυτό. Και θα πάρω ένα πινέλο. Να διαλέξω ένα ωραίο πινελάκι για να βάλω το bronzer μου. Ορίστε. Ένα απλό πινέλο. Και βάζω bronzer. Τώρα από εδώ και πέρα, για το υπόλοιπο, μπορώ να φοράω τα γυαλιά μου, γιατί δεν επηρεάζει. Και καλύτερα να φοράτε γυαλιά, να φοράτε τα γυαλιά σας, για να δείτε ακριβώς πώς θα στέκεται το σύνολο με τα γυαλιά. Χαμογελάω. Ηλυθιωδώς. Και βάζω το bronzer εκεί που θα με χτυπούσε ο ήλιος. Δηλαδή δεν κάνω contouring όπως λένε, αλλά χαμογελάω και λέω «Α, τι ωραία, με χτυπάει ο ήλιος και μαυρίζω με αυτή τη στιγμή». Αυτή είναι η όλη ιδέα του bronzer, για να σας κάνει να φαίνεστε, ας πούμε, ηλιοκαμένες, εκεί που σας πιάνει ο ήλιος. Τώρα πρέπει να χαμογελάτε ηλυθιωδώς, σαν να έγινε κάποιο τρομερό γεγονός της ζωής σας και να είστε μέσα στην τρελή χαρά. Yeah! Ενώ στην πραγματικότητα, απλώς βάζετε bronzer. Και εδώ, αφού απλώσαμε λοιπόν το bronzer, θα χρησιμοποιήσουμε και το highlighter. Το highlighter τι είναι? Το highlighter είναι ουσιαστικά μια άσπρη πούδρα με χρυσό που αντανακλά τον ήλιο και κάνει να φαίνονται πιο φωτεινά μερικά σημεία το πρόσωπο μας. Λοιπόν, με το ίδιο πινέλο παίρνω highlighter και εγώ προσωπικά θα το βάλω κάτω από τα γυαλιά μου εδώ και πάνω από το bronzer για να φαίνεται πιο φωτεινή και να φαίνεται κάπως glowy που λένε στα αγγλικά αυτή η περιοχή. Εδώ λοιπόν, τίνγκα στο highlighter, θα βάλω εδώ λίγο επάνω στη μητούλα μου, μητούλα να την κάνει ο Θεός, στη μητόγκα μου, τέλος πάντων. Εδώ λίγο στο μέτωπο, εδώ, πάρα πολύ σημαντικό, εδώ. Βέβαια, θα μπορούσαμε να βάλουμε και από εδώ κάτω bronzer και highlighter. Όταν κάνουμε μακιγιάζ, κάνουμε και αυτό μακιγιάζ. Δηλαδή, έχουμε αυτό εδώ πέρα τώρα, θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ λίγο highlighter, εδώ λίγο bronzer, από εδώ κάτω bronzer για να κρύψουμε το προγούλι και καλά. Τέλος πάντων, να σας επικεντρωθούμε τώρα στο πρόσωπο. Βλέπετε πόσο διαφορά κάνει το highlighter. Άμα καθίσω πίσω, δηλαδή, τώρα φαίνομαι φυσιολογική. Αν έρθω μπροστά, βουπ, και με χτυπάει το φως, γυαλίζει το highlighter στα διάφορα σημεία που το έβαλα. Σε φυσιολογικές συνθήκες φαίνομαι, δηλαδή στον καθρέφτη που με βλέπω, φαίνομαι πάρα πολύ φυσιολογική. Αν θέλω μπορώ να προσθέσω λίγο bronzer μετά το highlighter, γιατί νομίζουμε ότι έχουμε σκουρίνει πολύ, αλλά στην πραγματικότητα με το highlighter μετά γινόμαστε πολύ πιο χλωμές, να το πω. Απαστράπτωσες, να το πω, τέλος πάντων. Βάζουμε και εδώ bronzer, παιδιά, μην το ξεχνάμε αυτό το σημείο, γιατί εδώ μας χτυπάει πολύ ο ήλιος και φαίνεται πολύ περίεργο να μην είμαστε ηλιοκαμένοι εδώ. Εδώ. Και εδώ, όπως σας είπα, και από εδώ κάτω από το προγούλι μας βάζουμε λίγο, για να μην έχουμε προγούλι. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόσωπο. Τώρα εδώ θα κόψω το πρώτο βίντεο και θα κάνω το επόμενο βίντεο για τα μάτια. Ό,τι απορίες έχετε, βάλτε τις από κάτω από το βίντεο, κάντε like αν σας άρεσε. Επίσης, να πούμε ότι τα μαλλιά που έκανα με το εκείνο το περίεργο το πράγμα, την κουκούλα, ήταν μια απόλυτη επιτυχία. Αν εξαιρέσεις ότι το πιστολάκι μου ήταν τόσο δυνατή και η κουκούλα έφευγε από το κεφάλι μου, αλλά με το που την κρατούσα έτσι, μετά μια χαρά έγινε και το μαλλί μου είναι πολύ υγιές, πολύ ωραίο και μεγαλώνει μια χαρά. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρώτο κομμάτι από τα βίντεό μου. Επανέρχομαι στη συνέχεια με το δεύτερο που θα είναι για τα μάτια. Φιλάκια προς το παρόν, γεια σας και τα ξαναλέμε. Γεια σας!